Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου κατέβασε ρολά η μεθ COVID, ενώ σταμάτησαν τα τακτικά χειρουργεία λόγω έλλειψης γιατρών. Δεν υπάρχουν άτομα. Το οποίο είναι ένα θέμα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ανεσιολόγοι, δεν υπάρχουν τακτικολόγοι, όπως δεν υπάρχουν παθολόγοι. Με το μειωμένο αριθμό ανεσιολόγων έχουν κλείσει τα τακτικά χειρουργεία, οπότε εξυπηρετούνται μόνο έκτακτα περιστατικά. Όλο το μήνα. Όλο το μήνα, ναι. Αφού δουλεύει ένα χειρουργικό τραπέζι, ναι, το μπορεί να μπει, μπορεί να βάλουμε ένα περιστατικό. Τα σημαντικά τμήματα του νοσοκομείου είναι σε αναστολή ή υπολειτουργούν. Η μεθ COVID ουσιαστικά έχει κλείσει. Στο ανεσιολογικό δεν καλύπτουν εφημερίες. Σήμερα δεν εφημερεύει ανεσιολόγος και το Σάββατο δεν εφημερεύει ανεσιολόγος. Και όλα αυτά με φόντο τις ακάλυπτες εφημερίες στο ανεσιολογικό τμήμα και με τα προβλήματα να είναι αισθητά στην ορθοπαιδική, παθολογική και καρδιολογική κλινική, καθώς και στο ακτινολογικό τμήμα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων. Ένα περιστατικό που χρειάζεται χειρουργείο, μια σκολικοδίτιδα, κάτι άλλο, αναγκαστικά θα πρέπει να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο. Στο δικό μας κομμάτι έχουμε θέμα με έλλειψη, έχουμε τους ανεσιολόγους, οι οποίοι έχουν μείνει τρεις. Με αποτέλεσμα οι εφημερίες να μην βγαίνουν. Η παθολογική κλινική έχει αυτή πρόβλημα γιατί έχει μείνει με δύο γιατρούς, οπότε και αυτή χρειάζεται στήριξη, όπως και τα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς το νοσοκομείο χάνει τρεις γιατρούς, οι οποίοι πήραν μόνιμες θέσεις σε άλλα νοσοκομεία. Δυστυχώς αυτή είναι μια κατάσταση που οφείλεται στην έλλειψη γιατρών. Προκηρύσσονται θέσεις. Πρόσφατα έγινε μια πανελλαδική προκήρυξη για το νοσοκομείο. Προκηρυχθήκαν για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 8 θέσεις και αντί να κερδίσουμε και να πάρουμε επιπλέον γιατρούς, χάσαμε κιόλας τρεις, οι οποίοι διοριστήκαν στο Παγνί. Μία λύση στον σχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη του νομού θα ήταν να φτιαχτεί ένα καινούριο νοσοκομείο κάπου μεταξύ Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου, το οποίο θα κάλυπτε όλες τις ανάγκες του νομού. Την ανάγκη στήριξης του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου τονίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων, ο οποίος απέστειλε επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και προς τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, με στόχο να διασφαλιστεί η λειτουργία του τουλάχιστον στα πιο κρίσιμα τμήματα και κλινικές του. Ζητούμε από το Υπουργείο για να υπάρχουν γιατροί, θα πρέπει να αλλάξουν αυτές τις συνθήκες. Να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθεί η φορολογία, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Από τη ΔΥΠΕ συνεχώς ακούμε υποσχέσεις ότι θα βρεθεί λύση, αλλά παρά τις υποσχέσεις, λύση δεν βρίσκεται.